που βγήκε και συνεχίζει τη φάση με την πρώτη ευκαιρία του Άρη στο παιχνίδι. Μπαλιά από τον Ντακούρ για τον Άλβαρες, κοντά τον Άιντος. Η Ρώμα μετά από αρκετή ώρα βγαίνει μπροστά. Παλιά σκαφτή, έξυπνη ευκαιρία για τη Ρώμα. Η επέμβαση στο σουτ από τον Κάρτζα. Η επέμβαση του Καρατζιοβαλή και η πρώτη ευκαιρία της Ρώμα. Πανούτσι στο φάουλ. Και παλιά καλή, δεν ήταν καθόλου άσχημη κεφαλιά αυτή για τους Ιταλούς από τον Ταντέι. Λάθος από πλευράς γηπεδούς με τον Μεσιάδη να είναι την μπάλα σε αντίπαλο. Κυνηγάει τη φάση και έχει την ευκαιρία τώρα εδώ ο Ταντέι. Ο Βραζιλιάνος μένει όρθιος. Μπορούσε να δώσει την πάσα νομίζω στον Οκάκα εκεί. Προτίμηση το σούτ ευτυχώς για τον Άρη. Προσπαθεί και πάλι η Ρώμα από τα αριστερά. Το γύρισμα ευκαιρία μετά την παλιά του Μπόβο. Δεν μπόρεσε ο Κάκα. Να που περνάει παλιά και έχει την ευκαιρία ο Κάκα να πλασάρει ο Νιγηριανός στο τέτα τέτα αυτό από την παλιά του Κάρτζα. Ξανά η φάση με την παλιά του Κάρτζα. Περνάει η μπάλα για τον Οκάκα. Εδώ να δίνει την μπάλα στον Κουιλάνη και να γίνεται το λάθος από τον Ιταλό μέσο Νεμπεγλέρας. Κάνει μια παλιά στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου. Μπενίσκους ανάμεσα από δύο. Πιέζει ο Άρης με ένα σούτ εδώ. Out! Στο πρώτο καλό σούτ που έγινε από πλευράς ελληνικής ομάδας με τον Μπόλο. Και να πούμε για τον Μπόλο ότι αποτελούσε τον πονοκέφαλο του Μάρτιν Κούζελα αναφορικά με το αν θα τον χρησιμοποιήσει ή αν θα βάλει στη θέση του τον Χρήστο Βελόνι. Τελικά προτίμησε τον νεαρό και δικαιώθηκε. Τι καλύτερο. Σωστά, για να δούμε τον Άρη με τον Κάσερες αυτή την αδράνεια της άμυνας της Ρώμα. Παραλίγο να γίνει το 1-0 εδώ. Κρίμα για τον Άρη σε αυτή τη φάση γιατί ο Χιλιανός πήγε πολύ έξυπνα. Κοιτάξτε πως η μπάλα σκάει εκεί όπου κανείς Ιταλός δεν πάει στη φάση και ο Χιλιανός. Δυστυχώς για τον Άρη, ενώ κάνει ένα πολύ καλό βολέ, δεν μπορεί να σκοράρει καθώς με τα πόδια ο Ντόνι απομάκρυνε. Σέντρα εδώ για τον Μπενίσκο, το άλμα καλό, κεφαλιά, χλιαρή. Να η κόντρα εκεί από την Ρώμα τώρα η ευκαιρία, το σουτ και η ευκαιρία με τον Ακουιλάνη, κλασική για τη Ρώμα χάνεται. Ο Κίβου στο φάουλ για τη Ρώμα με φάλτσο, έπεσε, έδιωξε ο Καρατζιοβαλής που έδειξε καλά στοιχεία απόψε, έτσι κι αλλιώς και σφάση χρειάστηκε εδώ ο goalkeeper του Άρη. Το 27ο λεπτό, το σουτ και η ευκαιρία με τον Τομορό να πετύχει τον γκολ. Εδώ η άμυνα της Ρώμα κοιμήθηκε κανονικότατα.